σου. Εγώ λέω να μην πω τίποτα. Να πει ο Καρβέλα, που είναι έτσι πολύ ομιλητικό και γλυκό στην τηλεόραση. Ωχ, πήρε ύφος. Γιατί καταφέρεστε εναντίον τη? Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Βανδύ την κάνει την κυρία Βύση καλύτερα από όλου. Γιατί? Καθαρά είναι και μάλιστα την τελευταία που ήταν εδώ και εγώ στο Fame Story. Είδα ότι έκανε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Φορούσε και αυθεντικό ρούχο. Τι εννοούσε ο Νίκος Καρβέλας λέγοντας πως αυτή τη φορά τουλάχιστον η Δέσποινα Βανδύ φορούσε αυθεντικό ρούχο? Αρκεί να σας θυμίσουμε την εμφάνιση της τραγουδίστριας με το κόκκινο φόρεμα. Την άλλη φορά φόραγε αυτό το λακκουάτι, ήταν εκείνο, το ξέρω. Ήταν φέγγινο. Γιατί, μια χαρά ήταν. Ίδια ήταν. Τι πρόβλημα υπάρχει αυτό σε αυτό? Όχι, καταπληκτικά ήταν. Πολύ καλή ήταν. Ίδια ήταν. Ίδια όμως, σύμφωνα με τον Νίκο Καρβέλα, ήταν και η χορογραφία της Δέσποινας Βανδύ. Οι κινήσεις της τραγουδίστριας φαίνεται πως θύμισαν κάτι στον Νίκο Καρβέλα από το παρελθόν. Και ο Φωκάς και για τον κύριο τέτοιο, πώς θα λέτε τον όνομα, και ο κύριος ο χορογράφος, πώς θα λένε, δεν θυμάμαι το όνομά του, ίδια ήταν με τη Μία Μάγκλης, ίδια η χορογραφία. Μπορεί η Άννα Βύση να άφησε τον Νίκο Καρβέλα να πάρει θέση για την κόντρα μεταξύ των δύο γυναικών, είναι όμως η πρώτη φορά που ανοιχτά τουλάχιστον υπάρχει παραδοχή πως η Άννα Βύση και η Δέσποινα Βανδύ βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αν και η Δέσποινα Βανδύ σε πρόσφατη συνέντευξή της έριξε γέφυρα φιλίας. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια μέρα θα δουλέψουμε μαζί. Λέω ότι όλοι θα έρχονται διότι θα λένε τώρα θα σκοτωθούν πάνω στη σκηνή. Ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε. Θετικά κυρίες και κύριοι. Σε προδιαγραφές και είναι και ωραία κοπέλα και ωραία φωνή και pop τραγουδίστρια και είναι ένα pop contest έτσι κι αλλιώς.